Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο και σε εσάς και στους οπαδούς μας. Είσαι καλά? Καλά λέμε. Εντάξει, πώς θα δούμε όσο μπορούμε. Θες μήπως να κάνεις κάποιο σχόλιο σε αυτό που είπα μόλις τώρα διαβάζοντας ένα μήνυμα φίλου ακροατή? Εγώ θα πω σε όλους τους ανθρώπους να μην ακούνε ό,τι ακούνε, γιατί ειλικρινά μπορώ να σας πω με κάθε επισημότητα ότι δεν υπάρχουν ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, ούτε πέντε πλευρές αυτή τη στιγμή. Ούτε κανένας μάλλον, ε. Και ο λόγος είναι προφανής. Ο λόγος είναι ότι πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ποια είναι τα χρέη, τι θα παραλάβει αυτός που θα έρθει να αναλάβει, γιατί κάποιος που θα έρθει να πετάξει τα χρήματά του στην ομάδα χωρίς να ξέρει τι θα παραλάβει, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα το κάνει κανένας. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή δεν έχουμε ούτε εμείς σαφή εικόνα το τι, πώς και γιατί θα παραλάβουμε και αν θα παραλάβουμε κάτι, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι στο σενάριο όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι που περνάνε 250 ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα και τελικά από τους 250 αποκτούνται οι 5. Και οι άλλοι είναι όλοι κλεισμένοι στόχοι και σε ένα λεπτό έρχονται και τώρα κλείνει και τώρα έρχεται και δεν έρχεται. Ποτέ ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι σαν την περίπτωση του Ογκουσότο. Ναι. που ερχόταν για 10 χρόνια ερχόταν στον Ηρακλή. 10 χρόνια ερχόταν στον Ηρακλή. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να πάρουμε τα μέτρα. Στο είπα και εκτός αέρα και το αφουγκράζεσαι και εσύ, όχι μόνο εγώ μέσω της εκπομπής, ότι ο κόσμος κάθε μέρα θέλει να ακούει. Κάθε μέρα θέλει να ακούει. Θέλει να ακούει τα πάντα. Που ο ίδιος ξέρει ότι από αυτά που ακούει, ζήτημα αν ισχύουν το 1 από τα 10, έτσι. Αλλά θέλει να ακούει και δεν τον παρεξηγώ ούτε τον κακίζω για αυτό το πράγμα. Σέβομαι απόλυτα. Λέω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ηρακλής, λόγω της οικονομικής του δυσπραγίας, είναι αναγκασμένος να το πηγαίνει το βήμα 1-1. Ναι. Και σιγά σιγά θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Καμιά φορά πάνω στην τρέλα μας, πάνω στην αισιοδοξία μας, πάνω στο ότι πρέπει κάτι να γίνει, αρχίζουμε και πηδάμε βήματα. Και όταν αρχίζουμε και πηδάμε βήματα, συνήθως κάνουμε λάθη. Και κάποια στιγμή τα λάθη είναι τόσο μεγάλα. Πληρώνουμε μετά, βέβαια. Τα οποία τα πληρώνουμε, αλλά ούτε όλα τα έχουμε πληρώσει. Δεν υπάρχει κάθε λάθος που έκανε ο Ηρακλής ή κάτι που πήγε να κάνει άρπα κόλλα ίσα ίσα για να γίνει, το πλήρωσε με το κοινό. Σε σχέση με άλλους που όχι μόνο δεν τα πληρώνουν, αλλά. τα παραδείγματα είναι πρόσφατα. Τέλος πάντων. Λίγο αν θες να ξεκινήσουμε, και ήδη έχουμε ξεκινήσει, να συνεχίσουμε μάλλον με το θέμα καθάριση, ΠΑΕ, ποιες είναι οι πρώτες σας, αν θέλεις, όχι σκέψεις, ενέργειες ή οτιδήποτε άλλο θες να μας πεις, να ενημερώσεις τον κόσμο στην παρούσα φάση που είμαστε. Στην παρούσα φάση πάντα, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε, για το τώρα. Που το τώρα θέλει τον Ηρακλή να θέλει 3 βαθμούς για να σφραγίσει και μαθηματικά την άνοδό του, αγωνιστικά. Και βάζει όλους εσάς σε μια διαδικασία της διοίκησης να μπείτε σε όλο αυτό που λέγεται ΠΑΕ Ηρακλής και Β' Εθνική. Αλλά επαναλαμβάνω, η ερώτηση είναι για την παρούσα φάση. Για την παρούσα φάση. Στην παρούσα φάση, επειδή η καθάριση είναι ένα πολύ πολύπλοκο πράγμα, το οποίο ούτε εγώ είχα ιδέα, είχα κάποια πράγματα ως ιδέα, αλλά μιλώντας και με λογιστές και με ανθρώπους οι οποίοι σιγά σιγά θα αρχίσουν να αναλαμβάνουν κάποιο κομμάτι, γιατί είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία όσον αφορά το συγκεκριμένο, προσπαθούμε να στήσουμε τις βάσεις. Να στήσουμε τις βάσεις πάνω στην οποία θα κυλήσει και θα κινηθεί η εκαθάριση. Θα πρέπει να βρεθεί ο εκαθαριστής. Θα πρέπει να υπάρχουν οι νομικοί οι οποίοι θα πλαισιώσουν στο κομμάτι αυτό στις καταστάσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι κατατίθονται στο πρώτο δικείο, πρέπει να πάνε στο πρώτο δικείο Κατερίνης. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την εκαθάριση. Δεν είναι κάτι απλό, και αυτό που θέλω να πω και στους φίλους και συνοπαδούς μας είναι ότι δεν είναι κάτι ανέξοδο. Είναι κάτι το οποίο θα κοστίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να γίνει και να ολοκληρωθεί, και μιλάμε ότι είναι μια κατάσταση στην οποία γι' αυτό και πρέπει να την κάνουμε μελετημένα, σωστά, για να μπορέσει να έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα, για να μπορέσουμε μετά και εμείς ανάλογα να μπορέσουμε να δούμε τις απαιτούμενες ενέργειες οι οποίες θα κάνουμε για να πάρουμε το μικρότερο κακό από αυτό που δημιούργησε ο προηγούμενος μεγαλομέτωχος με την κάκη στη διαχείριση της ομάδας. Άρα, Νίκο, υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο τελείως αρχή, έτσι? Είμαστε στην τελείως αρχή, μάλλον, ναι. Μα και θα έπρεπε να είμαστε στην αρχή, γιατί πολύ απλά δεν είχαμε εξασφαλιστεί και δεν έχουμε εξασφαλιστεί βαθμολογικά. Ναι. Το να ξεκινήσεις μια εκαθάριση χωρίς να έχεις
εξασφαλίσει το καλά, αυτό, αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Αλλά είμαστε πιο κοντά από ποτέ, αυτό δεν το συζητάμε. Το σημαντικότερο είναι ότι αρχίζουν να μπαίνουν οι βάσεις. Είναι ένα παζλ, ένα ψηφιδωτό η εκαθάριση, η οποία για να ολοκληρωθεί πρέπει να ξεκινήσει από μία βάση. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να στήσουμε τη βάση, ώστε να στηθεί όλο αυτό το έργο εκεί πάνω, να έχει τη σωστή διαχείριση, το πώς θα κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία, για να μπορέσει και να ολοκληρωθεί, για να μπορέσει ο Ηρακλής μετά να ξέρει τι του γίνεται και πάνω σε αυτό να βασίσει και το γεγονός το τι θα πάρει. Mm-hmm. Οπότε είναι κομμάτι-κομμάτι, είναι βήμα-βήμα, το οποίο σιγά-σιγά και εμείς αρχίζουμε να το προετοιμάσουμε για να μπορέσουμε να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Και επειδή είναι λιγάκι και συγκεκριμένες οι νομοθεσίες σε κάποια πράγματα, γι' αυτό και καλό είναι να μην λέμε πράγματα τα οποία πριν είμαστε απολύτως σίγουροι και έχουμε πάρει και τη γνώμη των ειδικών, γιατί καλώς ή κακώς πρέπει να καταλάβουμε. Και γνώμη ειδικών και γνώμη νομικών, έτσι φαντάζομαι υπάρχει η υπηρεσία που ασχολείται με αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις, ναι. Και από νομικής φύσεως και από οικονομικής φύσεως. Και επειδή κανένας από εμάς στο Συμβούλιο δεν έχει τις γνώσεις και δεν είναι ειδικός πάνω σε τέτοια θέματα, γιατί είπαμε ότι όλοι ήρθαμε για την αγάπη μας για τον Ηρακλή και σιγά σιγά προσπαθούμε να μάθουμε. Θα μάθουμε και πάρα πολλά όσον αφορά σε αυτή τη διαδικασία για να μπορούμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Οπότε καλό είναι να, όταν έχουμε κάτι να πούμε στον κόσμο, να είναι σίγουροι ότι θα τους ανακοινώνουμε όπως κάνουμε σε όλα τα άλλα υπόλοιπα θέματα. Και στο καθιερωμένο δίμηνο που μας έχετε συνηθίσει και καλώς μας έχετε συνηθίσει σε αυτή την ενημέρωση. Νίκο, κάτι τελευταίο για την υπόθεση εκαθάριση. Υπάρχει χρονικό deadline για το πότε πρέπει να ξεκινήσει και πότε πρέπει να τελειώσει? Γνωρίζουμε κάτι τέτοιο? Όχι. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι συγκεκριμένες. Συγκεκριμένες. Οκ. Δεν επιμένω. Αυτό είναι για την εκαθάριση. Εμάς το σημαντικότερο είναι να ξεκινήσει η εκαθάριση. Και πόσο ξεκινήσει η εκαθάριση, να δούμε τι προβλήματα θα υπάρχουν στην πορεία για να μπορέσει να λυθεί. Να λυθούν για να μπορέσει να τελειώσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολυσύνθετη η οποία δεν άρχισε να μου το πει. Κατανοητό. Φαντάζομαι. Πολύ δύσκολη η περίπτωση. Ακούγεται. Είναι δύσκολη περίπτωση γιατί. Σε μια υπονορμάλ, για να σας δώσω να καταλάβεις έτσι, για να σου πω ένα μικρό, σε μια υπονορμάλ ανώνυμη εταιρεία, ο εκαθαριστής αναλαμβάνει να πληρώσει. Το καταλαβαίνεις? Ναι. Το γέλιο σου μόνο τα λέει όλα. Από γι' αυτό άρχισε. Και ποιος θα πληρώσει? Καλή ερώτηση. Ακριβώς, είναι αυτό. Έτσι γίνεται κανονικά, ο εκαθαριστής αναλαμβάνει να πληρώσει. Ναι. Αυτό. Εμείς αυτό το πράγμα καταλαβαίνουμε. Το σημαντικό που θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας. Και αυτό είναι που θα πρέπει να περαστεί ως ένα μήνυμα στον κόσμο, είναι ότι ο Ηρακλής δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα. Αυτό που ακούω ότι έκανε το 3-3 και ο Ηρακλής ανέβηκε με το ένα με τα δύο πόδια, θέλει ένα βαθμό, 3-3 βαθμούς. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, για να τα λέμε τα πράγματα που έχουν, έχει στηριχθεί από τον κόσμο του, έχει χρηματοδοτηθεί από τον κόσμο του και υπάρχει, γιατί υπάρχει το πείσμα κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων μέσα από την τεράστια οικογένεια του Ηρακλή, οι οποίοι βοήθησαν και οικονομικά και σαν χρηματοδότες και ανώνυμοι και επώνυμοι και ο κόσμος και οι οργανωμένοι και αυτοί. Το βήμα που πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κερδιθεί πρώτα είναι ότι ούτε ένα ευρώ χρέος ο Ηρακλής για τη φετινή χρονιά. Έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στο στόχο του. Εάν λέγαμε στην αρχή της χρονιάς ότι ο Ηρακλής θα ξεπεράσει ένα μπάτζετ των 260.000, κάποιοι θα μας θεωρούσαν ότι πρέπει να πετάτε στα σύννεφα και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μαζέψει τότε 50.000 και όχι 250 που λέτε. Ο Ηρακλής όμως τα κατάφερε. Χρειάζεται ο κόσμος να έρθει μαζικά στο γήπεδο. Είναι αυτό μας ζήτησαν και οι αρχηγοί, οι τρεις αρχηγοί της ομάδος που κάνουν μια έκκληση στον κόσμο να έρθουν στο γήπεδο, γιατί πολύ η ευρεία μάζα του κόσμου του Ηρακλή φέτος στηρίχθηκε είτε στην παγωμάρα την οποία είχε και δεν στηρίξε, είτε στο γεγονός ότι δεν ήξερε ποιο αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί δοκιμαζόταν για πρώτη φορά και επειδή πολλοί μπερδεύανε αυτό το οποίο κάναμε εμείς με τη λαϊκή βάση και είχαν αποτυχίες στις ομάδες τις οποίες έγιναν, ότι θεωρούσαν ότι δεν θα αντέξει όλο αυτό το πράγμα και την Ηρακλή κάποια στιγμή θα κλατάρει οικονομικά, διοικητικά, παικτικά. Όλοι είχαν αυτή του. Φτάσουμε στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Ηρακλής πρέπει για να είναι απολύτως ηρετής να πληρώσει και τον Μάιο άπαντες. Και εκτός ότι θα πρέπει να πληρώσει τους πάντους άπαντες το Μάιο για να είναι απολύτως συνεπής σε αυτά που ανέλαβε από την αρχή της χρονιάς και να μην υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να πει ότι ήρθε στον Ηρακλή και έχασα έστω και μία δραχμή, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και για την εικόνα του Ηρακλή αλλά και γιατί ο Ηρακλής πρέπει επιτέλους να επανέλθει σε κανονικότητα όσον αφορά σε τέτοιου είδους ζητήματα για να μην έχει προβλήματα και να μην κοιτάει πίσω του.
Γι' αυτό και ο κόσμος είναι πολύ σημαντικό να έρθει να χειροκροτήσει τα παιδιά αυτά και το τεχνικό team για την τεράστια προσπάθεια την οποία κάνανε και είναι πραγματικά, αν δεν το καταλάβει κάποιος που έχει παίξει αθλητισμό, θα σας πω ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες ήταν έτοιμες εδώ και 3 μήνες πριν από εμάς και τελικά εμείς βγήκαμε και όχι αυτοί. Και με χρήματα από και άλλα παραδείγματα και υπάρχουν τέτοια. Και άλλα παραδείγματα. Ακριβώς. Και ανθρώποι που στήσαν ομάδες για να βγουν και τελικά δεν βγήκανε. Ναι. Μπράβο. Οπότε ο Ηρακλής πρέπει να καταλάβει. Πάνω σε αυτό, θέλω μια παρένθεση. Και είναι η πρώτη φορά που σε ρωτάω κάτι τέτοιο, γιατί εγώ το έλεγα προχθές, όχι επειδή σε ξέρω χρόνια, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ότι αυτό εδώ το ονειρεύτηκαν δύο άνθρωποι. Δύο. Ο ένας από τους δύο είσαι εσύ και έβαλες μάλιστα και την υπογραφή σου, κάτι που τότε δεν υπήρχε κάποιος να μπει και να το κάνει. Και θα ήθελα να κάνω αυτή την χαζή ερώτηση που κάνουμε όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, το πώς αισθάνεσαι που τότε έβαλες την υπογραφή σου και το κεφάλι σου στο ντουρβά και στα πολύ δύσκολα και τώρα βλέπεις την ομάδα να είναι πρώτη, με 8 βαθμούς διαφορά από τον τρίτο. Η χαρά η οποία νιώθω... Γιατί τότε όταν υπέγραψες, Νίκο, συγγνώμη, οι περισσότεροι σου λέγανε θα ξεφτυλιστούμε και θα πέσουμε τοπικό γιατί υποβιβάζονται 7. Το θυμάσαι. Όχι μόνον αυτό. Το θέμα ήταν ότι πολλοί κοροϊδεύανε το γεγονός ότι αυτή η διοίκηση η οποία πάτε να κάνετε ούτε σε μία εβδομάδα δεν θα αντέξει και πιθανότητα θα κρεμάσει. Και ούτε αυτό το project, όλο αυτό το project. Όλα. Εγώ αισθάνομαι χαρούμενος γιατί είχα την τιμή, ούτε στο πιο τρελό μου όνειρο δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φτάσω να εκπροσωπώ τον Ηρακλή σε ένα επίπεδο και μάλιστα στο υψηλότερο όπως είναι αυτή του Προέδρου. Δεν το είχα καν ποτέ φανταστεί ούτε στην άκρη του μυαλού μου ότι μπορεί να συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς συνέβη. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί μπορέσαμε και κατεδείξαμε στον κόσμο του Ηρακλή ότι ο Ηρακλής είναι ένας τεράστιος σύλλογος που με τη βοήθεια των εκατοντάδων χιλιάδων φίλων του μπορεί να είναι οικονομικά αυτάρκης και χωρίς να έχει τα λεφτά που μπορεί να έχουν άλλα σωματεία τα οποία μπορεί να διαφημίζουν δεξιά και αριστερά. Ο Ηρακλής μπορεί να είναι αυτάρκης. Αρκεί να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον διοικούν τιμή και με συνέπεια στο λόγο τους. Εγώ αυτό που χαίρομαι παραπάνω απ' όλα είναι ότι φεύγοντας κάποια στιγμή από τον Ηρακλή θα ξέρω ότι όσους ανθρώπους συνεργάστηκα μέσα στη χρονιά που ήμουν πρόεδρος δεν θα μπορεί κανένας να δει και να μου πει ότι Νίκο είπαμε αυτά και τελικά εγώ δεν τα πήρα αυτά και πήρα εκείνα. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί όλο αυτό έγινε από το προσωπικό υστέρημα του κόσμου, ο οποίος ο κόσμος είναι σε πολύ δύσκολη φάση και οι άνθρωποι οι οποίοι κλήθηκαν και στήριξαν με την βοήθεια και την οικονομική συνεισφορά τους σε αυτό το έργο δεν ήταν οι πλούσιοι και οι άνθρωποι οι οποίοι κατήχαν τα πολλά χρήματα σε αυτό το σύλλογο, αλλά άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν όπως και εγώ για να μπορέσουν να έχουν ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι τους. Και είναι ακόμα πιο μεγάλη επιτυχία η θυσία η οποία κάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τους ευχαριστώ για την τιμή και για την εκτίμηση που δείχνω στο πρόσωπό μου γιατί πάρα πολλοί από τον κόσμο εκτός από τον Ηρακλή επειδή κατάλαβε ότι αυτό που έκανα στην ουσία μπορεί ήταν και μια τρέλα αυτοθυσίας για να υπάρχει ο Ηρακλής χωρίς τα οικονομικά εγχέγγυα αυτά που με στήριξαν και μπόρεσαν να φτάσει η ομάδα και σε αυτόν εδώ τον βαθμό αλλά να έχει καλύψει και σχεδόν το 95% των υποχρεώσεων. Αν πληρωθεί, ναι. Αν ο κόσμος έρθει μαζικά και στηρίξει με την πλατιά μάζα στο μάτς με τον Τηλικράτη που είναι σημαντικό γιατί είναι, κερδίζει το ένα από τα δύο εισιτήρια ανώδου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος για την ομάδα μας θα μπορέσουμε να κλείσουμε και την τρύπα του Μαΐου όσον αφορά να καλύψουμε δηλαδή τα χρήματα για να είμαστε απολύτως συνεπείς και όπως καταλαβαίνετε εκτός από αυτό μόλις με το καλό τελειώσει η χρονιά γιατί έχουμε και δύο παιχνίδια εκτός που θα χρειαστούν και εκεί χρήματα πρέπει να καταλάβετε ότι σε όλες τις... Είχατε πει ότι το ποσό είναι 50.000 ευρώ για τα μπαράζ. Ακριβώς. Περίπου. Τα έξοδα μετακινήσεις και τα λοιπά. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν επειδή καταλαβαίνετε ότι πλέον μπαίνει στο παιχνίδι και η εκαθάριση, που είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, οι οποίες δεν υπάρχουν από πουθενά και πρέπει πάλι να δοθούν από την πλατιά μάζα του κόσμου σύν κάποιων ανώνυμων ή επώνυμων Ηρακλειδέων, οι οποίοι θα συνεισφέρουν σε αυτό το κομμάτι, για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα. Γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι κάθε ευρώ ειλικρινά που μπαίνει μέσα στον Ηρακλή, πιάνει τόπο για να κλείνουν οι τρύπες του παρελθόντος. Και αν κλείσουν οι τρύπες του παρελθόντος και δεν έχουμε πλέον να κοιτάμε από πίσω μας για το τι μας περιμένει και τι μπορεί να έρθει,
ο Ηρακλής θα μπορέσει να βρει τον δρόμο του για να επανέλθει στην κατηγορία από όπου δεν έπεσε ποτέ και να πάρει την θέση που δικαιωματικά είχε τα προηγούμενα χρόνια πριν τα προβλήματά της μέσα στις 6 καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο ρόλος του και εκεί πρέπει να φτάσει. Νικό, πάνω σε αυτό, έτσι όπως σ' ακούω και σ' ακούμε, καταλαβαίνουμε ότι το εγχείρημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μην παρασυρώμαστε μόνο από την αγωνιστική παρουσία της ομάδος στη δεύτερη εθνική. Πρέπει να ακούσουμε όλα αυτά προσεκτικά που λέει αυτή τη στιγμή ο Νίκος Βαφιάδης, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας το καλοκαίρι και μετά θα έχουμε πάλι απορίες και μετά θα λέμε: όχι, δεν έγινε εκείνο, όχι, δεν έγινε η καθάριση, όχι, δεν έγινε η ΠΑΕ και όχι, τι θα γίνει τώρα και τρέχει και θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο και δεν είμαστε έτοιμοι. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Και πάνω σε αυτό. Πόσα είναι τα απαραίτητα βήματα για να μιλάμε, γιατί το πρωτάθλημα δεν ξέρω, Σεπτέμβριο ξεκινάει, Οκτώβριο, στην Ελλάδα ποτέ δεν ξέρεις πότε ξεκινούν τα πρωταθλήματα, αλλά τέλος πάντων, Νίκο, πόσα είναι τα απαραίτητα βήματα που χρειάζονται ώστε να μιλάμε για σύσταση ΠΑΕ Ηρακλής, πέρα από την εκαθάριση που είπαμε νωρίτερα, εάν μπορείς να μας το απαντήσεις αυτό τώρα, έτσι. Εάν η εκαθάριση χρειάζεται να ολοκληρωθεί ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται όσον αφορά την εκαθάριση, μετά είναι η σύσταση της ΠΑΕ. Η σύσταση της ΠΑΕ δεν είναι κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο. Ναι. Εάν και πόσο καθαριστούν οι υποθέσεις που πρέπει να καθοριστούν από την εκαθάριση και γίνουν και τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, οι ζυμώσεις οι λεγόμενες για το τι θα πάρω, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παιχνίδι όλο αυτό, πώς θα το πω, είναι σαν μια παρτίδα πόκερ. Εάν λοιπόν όλα αυτά πάνε σωστά, η σύσταση της εταιρείας μπορεί να γίνει και σε μια μισή μέρα. Το θέμα μας όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι θα πρέπει να προκύψει ένα μετοχικό κεφάλαιο. Ναι. Το οποίο πρέπει να είναι γύρω στις 305.000 και συν 20.000 που είναι η ρήτρα για να παίξει, συν τα 3.500 που είναι το παράβολο για να συμμετέχεις. Έχουν και μία ρήτρα. Όπου πρέπει κάποιος ή κάποιοι να το βάλουν, Ακριβώς. Εκεί λοιπόν. Και το 305.000. Λοιπόν, να μιλήσουμε, μπράβο. Είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι τεράστιο. Όμως. Είναι χρήματα τα οποία την επόμενη μέρα με το που γίνει αυτή η αύξηση και που μπουν αυτά τα χρήματα είναι χρήματα διαθέσιμα για τον Ηρακλή, για να κλείσει μεταγραφές, να κλείσει παίκτες, να δώσει προκαταβολές. Καταλαβαίνετε, να αρχίσει να κινείται η ομάδα. Ναι. Εάν ο Ηρακλής δεν κάνει το ίδιο λάθος που έκανε, που σίγουρα το ένα λάθος θα το διορθώσουμε διαπαντός, που είναι το 10% στον ερασιτέχνη. Αυτό θα είναι νομική, θα είναι υποχρέωση οποιουσδήποτε ή οποιονδήποτε αναλάβω την ομάδα, ότι από αυτό το ποσό το 10% θα το πάρει νομίμως ο ερασιτέχνης και θα γίνει νομίμως άνθρωπο εκπρόσωπο μέσα στη διοίκηση ως μέλος του ερασιτέχνη. Όμως, επειδή ήταν το μετοχικό κεφάλαιο, για να σας δώσω να καταλάβετε πώς λειτουργεί, στην αρχή το μετοχικό κεφάλαιο αυτού των χρημάτων το έχουν οι διοικούντες του ερασιτεχνικού σωματείου. Του τέστην δηλαδή η διοίκηση που είμαστε, εμείς, έχει το δικαίωμα προτίμησης μετοχών. Μακάρι να ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι είχαμε την οικονομική επιφάνεια, και το λέω και για μένα και για τους υπολείπους, να μπορούμε να πούμε ότι είχαμε τη δυνατότητα να το καλύψουμε εμείς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα μπορέσει να καλυφθεί το ποσό από εμάς. Εντάξει, είναι κάτι φυσιολογικό. Οπότε, εκτός από έναν αριθμό που θα πάρουμε κι εμείς με δικά μας χρήματα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ναι. Από εκεί και πέρα μετά θα πάει στα μέλη. Και μετά στα μέλη, εκεί πέρα, θα πάει προς ανοιχτή διάθεση. Εάν ο κόσμος του Ηρακλή, και μιλάω για όλους τους ανθρώπους που πήραν από ένα διαρκείας φέτος. Και δεν μιλάω μόνο για αυτούς, μιλάω και για αυτούς που είχαν τη δυνατότητα να πάρουν, αλλά λόγω του ότι δεν μπορούσαν ή δεν ήταν καλά τα πράγματα ή γιατί είχαν τις επιβολές ή γιατί ήταν παγωμένοι, έρθουν και στηρίξουν. Να δουν να πάρουν και αυτοί ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα, να μπορέσει το ποσοστό να μειωθεί, ώστε να μπορέσει να υπάρχει μεγαλύτερος αντίλογος στη σύγκληση μετόχων που γίνεται μία φορά του χρόνου, μία φορά το χρόνο, όταν συγκαλεί ο μεγαλομέτοχος ή η μεγαλομέτοχη ή οποιασδήποτε μορφής ακολουθηθεί, σύγκληση για να μπορέσουν να απαλλάξουν για την προηγούμενη χρήση τη διοίκηση. Εάν λοιπόν ο κύριος Παπαθανασάκης δεν είχε το 99,13 και είχε το 85 και το υπόλοιπο 4-5-7% ήταν 1000 άτομα ακόμα, και στη σύγκληση μετόχων θα είχαν δικαίωμα να βρίσκονται μέσα σε εκείνο το πράγμα, δεν θα μπορούσε να περάσει πράγματα και να βγάζει χαρτιά και αριθμούς τα οποία να μπορούν να μαγειρεύονται με διάφορες μορφές από 4, 5, 6, 7 ανθρώπους που είχαν τα ενία της ομάδας. Γι' αυτό και θα είναι ένας εξτρά μοχλός πίεσης προς τον οποιοδήποτε έρθει να αναλάβει για να είναι σωστός, γιατί πολύ απλά σε αυτούς, σε όλους τους ανθρώπους, ασχέτως του ποσοστού το οποίο έχουν,
θα έχουν μια φυσική παρουσία και δεύτερον θα έχουν δικαίωμα έννομο συμφέρον από αυτά τα οποία κάνει ο οποιοσδήποτε μέσα στον Ηρακλή. Και γι' αυτό θα πρέπει να πάρουν όλοι με τους χέρι. Όλοι, ας πάρουν από μία. Δεν θα είναι ούτως ή άλλως και ένα ποσό το οποίο είναι τεράστιο για να πάρει κάποιος μια μετοχή 10-15 ας πούμε ευρώ. Όλοι μπορούν να τα δώσουν. Να πάρουν όλοι από μία. Μαζί με το διαρκές σας πάρουν και μια μετοχή. Για να μπορέσει να σπάσει το ποσοστό. Εάν ο Ηρακλής δημιουργήσει ελεγκτικούς μηχανισμούς και μπορούν να τον προειδοποιούν πολύ πριν σκάσει η βόμβα και ψάχνουμε να δούμε πόσοι έχουμε απομείνει μετά την έκρηξη, δεν θα φτάσει σε αυτά τα σημεία που έφτασε με ανθρώπους όπως ο κύριος Παπαθανασάκης, ούτε θα μαθαίνεις στις 5 Απριλίου ότι δεν πήρες αδειοδότηση στις 31 Μαρτίου, γιατί θα γνωρίζεις τα οικονομικά που θα υπάρχουν μέσα στην ΠΑΕ. Και πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Και για να έχει δικαίωμα λόγου και να ξέρει τι γίνεται, πρέπει και ο ίδιος να κάνει κάτι γι' αυτό. Θα ξαναπώ το ρήμα «καταλαβαίνετε», με έψιλον προς όλους, και σε μένα στον ίδιο μου τον εαυτό, το τι καλοκαίρι μας περιμένει. Έτσι. Μας περιμένει ένα καλοκαίρι μάχης, ένα καλοκαίρι προσπάθειας, γιατί αν αυτά που μας καταγράφει και με κάθε λεπτομέρεια ο Νίκος Βαφιάδης, ο πρόεδρος του Ηρακλή αυτή τη στιγμή, δεν γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, μετά δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις. Και ξέρεις, φαντάζομαι Νίκο θα συμφωνήσει με αυτό που θα πω. Κανείς μας δεν θέλει να δει τον Ηρακλή να παίζει του χρόνου στη δεύτερη εθνική κατηγορία απλά για να παίζει. Απλά για να συμπληρώνει τις 10 ομάδες θα υπάρχουν, απλά για να κατέβει ή να παραμείνει στην κατηγορία. Θέλουμε να γίνει αυτό που έγινε και φέτος. Πρωταθλητισμός. Αλλά αν δεν συμβούν όλα αυτά που λέει ο Νίκος, που μπορεί να τα λέει σε 5-10 λεπτά, αλλά αυτά θα χρειαστούν 2-3 μήνες από ό,τι καταλαβαίνω για να γίνουν μέσα σε όλο το καλοκαίρι. Καλοκαίρι μάχης. Βέβαια, τότε πώς θα πιάσουμε ακόμη το Σεπτέμβριο και ποιος θα πιάσουμε τον Οκτώβριο. Φαντάζομαι ότι με το που θα τελειώσει, Νίκο, ο αγωνιστικός στόχος θα είστε σε θέση να κάνετε και μια συνέντευξη τύπου που κάνετε ούτως ή άλλως κάθε 2 μήνες, αλλά που θα αφορά αποκλειστικά και όλα αυτά που συζητάμε τώρα, έτσι. Για να δοθεί και η πάσα προς τον κόσμο για μετοχές, για σύσταση ΠΑΕ, για την εκαθάριση, για 1000 τα οποία σας απασχολούν. Βεβαίως, όταν είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο για πράγματα τα οποία πρέπει να ενημερωθεί και είμαστε υποχρεωμένοι λόγω του γεγονότος ότι ο χρηματοδότης μας είναι ο κόσμος και σε αυτό θα πρέπει να δίνουμε λόγο για το τι γίνεται. Σαφώς και θα το κάνουμε και το έχουμε κάνει από την αρχή και ένα από τα πράγματα που περάσαμε ήταν ότι υπάρχει διαφάνεια μέχρι και για το τελευταίο ευρώ του που έχει πάει φέτος και δεν το κάνει και δεν το έχει ξανακάνει καμία ομάδα ποτέ στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή η λεπτομερέστατη καταγραφή των πάντων για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Ο κόσμος όμως, αυτό που είναι το σημαντικό και πρέπει να καταλάβει, είναι ότι επειδή στον Ηρακλή τα οικονομικά είναι στενά, αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Αν αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είχε τη δυνατότητα να έχει 200-300.000 ευρώ αυτό θέμα, ή να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να βάλει αυτά τα λεφτά του, γιατί αγαπάει τον Ηρακλή. Και υπήρχαν, τώρα θα μπορούσαν να τρέχουν πολύ πιο γρήγορα διαδικασίες και ίσως κάποια στιγμή να φτάναμε και στο σημείο να μπορούσαμε να κάνουμε και 2 βήματα. Επειδή όμως από την αρχή της χρονιάς είχαμε το αγκομαχητό και με το αγκομαχητό και με όλη αυτή εδώ την προσπάθεια φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, 1-1 τα βήματα και θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο Ηρακλής να βγει από το τέλμα είναι η συμμετοχή του, η ενεργή συμμετοχή του στα κοινά, η ενεργή συμμετοχή του στις διάφορες εκδηλώσεις ή οτιδήποτε κάνει η ομάδα και το σημαντικότερο είναι η φυσική παρουσία του στο γήπεδο. Εάν λοιπόν ο κόσμος αυτή τη στιγμή, για να σου δώσω να καταλάβεις ένα παράδειγμα, όταν ο Ηρακλής σε ένα μάτς στη Β' Εθνική, με τον Παπαθανασάκη, έφτασε να έχει σε ένα μάτς με την ΑΕΚ 20.000 κόσμου, σκεφτείτε ότι βάλτε κάτω τα ποσά να σκεφτείτε, αν σε ένα μάτς ο Ηρακλής, σε ένα μάτς, κατάφερε να δώσει 5.000 εισιτήρια των 10 ευρώ. Ναι, δεν το συζητάμε. Ένα ποσό πολύ έφυπτο. Δεν το συζητάμε. Είναι 50 χιλιάρικα. Με 50 χιλιάρικα κλείνεις το κομμάτι που χρειάζεται να κλείσεις με τους ποδοσφαιριστές, κάνεις και την εκαθάριση. Είναι πολύ. Δυστυχώς όμως. Ο Ηρακλής τα προηγούμενα χρόνια για πλάκα και με διαλυμένες διοικήσεις είχε από 7 έως 15.000 κόσμο. Νίκο, έχεις απόλυτα δίκιο. Αλλά δυστυχώς όμως στα δύο μάτς με Βόλο και με Απόλλωνα Παραλιμνίου δεν το είδαμε αυτό.
Δεν το είδαμε. Εντάξει, γι' αυτό και λέω ότι θα πρέπει. Μη σου πω ότι στο Βόλο που ήταν Τετάρτη, με το Βόλο που ήταν Τετάρτη, είχε περισσότερο κόσμο από ότι με τον Παραλίμνη που ήταν Κυριακή. Έτσι. Εντάξει, ήταν και καιρός. Άκουσε με, εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κατηγορήσω. Όχι, δεν κατηγορούμε και... κανένα. Απλά καταγράφουμε το ποια είναι η ανάγκη και το τι πρέπει να γίνει. Ειλικρινά, αν ο κόσμος καταλάβαινε ότι οι άνθρωποι με τους οποίους έχει να κάνει δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι αύριο θα εξαφανιστούν από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρουν από πού έχει κατά η σκούφια τους, ποιοι είναι, και ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει και απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πλειοψηφία τους είναι οι ζωντανές σημαίες του συλλόγου, λόγω του ότι ήταν βετεράνοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όλοι τιμήσανε με τη σειρά τους τα χρώματα του Ηρακλή για πάρα πολλά χρόνια, και ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζουμε, που μένουν, ποιοι είναι, τα ονοματεπώνυμά τους, τα αφημί τους, τα τηλέφωνά τους, τα πάντα τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζουμε 30 χρόνια. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι φάγανε τα ίδια ακριβώς πράγματα, για να μην πω τη λέξη, με όλους τους υπόλοιπους που μπορεί τώρα να μας ακούνε. Και απ' έξω και στις πορείες και παντού και να τρέξουν. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι καλό είναι να στηριχτούν. Για ένα και μόνο λόγο. Για τον λόγο του ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν οικονομήσει από τον Ηρακλή και δεν χρησιμοποιούν τον Ηρακλή ως όχημα για να κάνουν κάτι στην επιχειρηματική του ζωή. Κανένας από αυτούς που βρίσκονται εκεί μέσα δεν έχει να κερδίσει κάτι τον Ηρακλή. Όπως και ο Μιλών. Δεν έχω μια επιχείρηση η οποία η δημοσιότητα έχει να μου δώσει να κερδίσω κάτι. Δεν μου κάνει. Κακό μπορεί να μου κάνει. Καλό πάντως σίγουρα δεν θα μου κάνει τη δουλειά την οποία κάνω και γενικότερα. Οπότε ό,τι όπως βοηθάει ο κόσμος αυτή τη στιγμή να έρθει και η ευρεία μάζα. Οι οργανωμένοι, ειλικρινά, φέτος τους έχουν βγάλει τον καπέλο, όχι μόνο για τη στάση τους και ότι θέλουν να χαϊδέψουν αυτιά. Αλλά οι άνθρωποι από το πρώτο μέχρι το 30ο μάτς είναι τα μπαράς, τους ότι έχουν μια άψογη στάση και συμπεριφορά, παρόλο την δικαιολογημένη αγανάκτηση την οποία νιώθουν για όλα αυτά τα ξεφτιλίκια που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο με μοναδικό θύμα τον Ηρακλή, και ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρηματοδοτήσει, ήρθε η ώρα για τους υπολείπους, που γενικότερα στα social media και γενικότερα και στα ράδια και από εδώ και από εκεί είναι λαλίστατοι και έχουν απαιτήσεις και θέλουν αυτό και θέλουν εκείνο και θέλουν εκείνο και το ένα και το άλλο και να κάνουμε αυτό και να κάνουμε εκείνο. Κύριε, δεν θέλετε να βοηθήσετε με τον οβολό σας σε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, και συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να γίνουν. Δεν θα γίνουν γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ούτε από μηχανής θεός ούτε κάποιος που να κόβει χρήμα. Δυστυχώς πρέπει να το καταλάβουμε ότι στον Ηρακλή αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί. Και επειδή έχουν εξαφανιστεί και πλέον τα χρήματα και ό,τι γίνεται γίνεται με την προσωπική θυσία του καθενός, από το προσωπικό του υστέρημα, που είναι άνθρωποι κατά κόρον φτωχοί, αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ας σφίξουμε λίγο το ζωνάρι όλοι μας παραπάνω, γιατί φέτος είναι αλήθεια ότι έχουμε τεντώσει αρκετά όλοι μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε και τα τελευταία βήματα, για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται την επόμενη μέρα του Ηρακλή, και να γίνει ο Ηρακλής πιο ελκυστικός, για να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να δώσει την οικονομική υπόσταση που χρειάζεται ο Ηρακλής για να αποχωρήσει, για να καταφέρει να αρχικά το στόχο του από τη Β' Εθνική, ή οι άνθρωποι που θα έρθουν να καταφέρουν να δώσουν την οικονομική βοήθεια για να μπορέσει ο Ηρακλής να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα για να είναι άκρος ανταγωνιστικός του χρόνου, για να μπορούμε να λέμε του χρόνου τέτοια εποχή ότι ο Ηρακλής επιστρέφει και ότι οι υγείες έρχονται ξανά εκεί που τους αδούν και τους διαλύουν κάθε φορά και τους στέλνουν. Είναι μεγάλο. Είναι πολύ σημαντικό να τα ακούσουμε και να τα φιλτράρουμε όλα αυτά και να τα κρατάμε και να τα σκεφτόμαστε μέσα στο καλοκαίρι για το τι μας περιμένει. Κάτι τελευταίο. Όσον αφορά, γιατί έχω αρκετά μηνύματα όλες αυτές τις ημέρες από τον κόσμο, σχεδόν καθημερινά, Νίκο, όσον αφορά τις δικαστικές μάχες του Ηρακλή. Το κυνηγητό που θέλει να κάνει ο Ηρακλής ως προς αυτούς που τον έφεραν εδώ, που τον έφεραν όλα αυτά τα χρόνια, μπορούμε να πούμε κάτι, ή είναι κάτι που εκκρεμεί, που είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε μόλις υπάρχει κάτι πιο ρευστό, αν θέλεις να μας ενημερώσετε. Ακόμα αυτή, ακούστε, όλα τα κομμάτια αυτά έχουν να κάνουν, όπως σου ξαναείπα και πριν, είναι μια παρτίδα. Ο Ηρακλής έχει τα δυνατά του όπλα, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει εκεί που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, σε αυτούς που πρέπει, για να καταφέρει να κερδίσει αυτά που πρέπει, για να μπορέσει να είναι όσο το δυνατόν αλόβητος και όσο το δυνατόν πιο δυνατός, για να μπορέσει να επιστρέψει πιο γρήγορα σε εκεί που πρέπει να επιστρέψει, για να μπορέσει να συνεχίσει και να μπορέσει να βρει το δρόμο του, για να μπορέσει να ξαναπάρει τη θέση την οποία είχε δικαιωματικά, όπως είπαμε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μία εισήγηση
δεν έχουμε απόφαση. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η εισήγηση της Super League μπορεί να πάει, λέω εγώ, που δεν θα πάει και θα έρθει, την έχουν να ακυρωθεί. Να μην την ψηφίσουν. Έχουν το δικαίωμα. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει από, αυτό. Από αυτό που ψηφίσουν. Έλεγε ότι δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Από αυτό. Ακριβώς. Λέω λοιπόν εγώ όμως ότι πρώτα πρέπει να έχεις την απόφαση και μετά θα δεις πάνω σε αυτό πάντοτε με σε μια συνεννόηση με ανθρώπους οι οποίοι έχουνε, κατέχουν την νομική υπόσταση, τι μπορείς να κερδίσεις και με ποιους τρόπους. Το να βγεις και να φωνάζεις και να κάνεις και τελικά να μην έχεις αποτέλεσμα από το να βγεις και να κάνεις τις παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να κάνεις και να έχεις το αποτέλεσμα, εγώ θα προτιμήσω το δεύτερο. Γιατί το να πλέον ο κόσμος, καταλαβαίνω αυτό το τι έχει για το κυνηγητό, το ότι πρέπει να τους κυνηγήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε, αλλά πρέπει να γίνει στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο. Όχι ένα πράγμα το οποίο αύριο μεθαύριο μπορεί να κινδυνεύσει. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω, όλο αυτό το εγχείρημα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία λέγονται και γίνονται και κάποια πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Αυτά που θα μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο στο σωστό χρόνο θα τον ενημερώσουμε όπως έχουμε κάνει. Κατανοητό. Αλλά και αυτός θα πρέπει να δηλωθεί να είναι υπομονετικός, γιατί πολύ απλά υπάρχουν πολλές παγίδες, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι καιροφυλακτούν να μας κάνουν κακό και το ξέρουν, γιατί ο Ηρακλής βάλεται συνέχεια από εξωτερικούς εκτός. Είδαμε ότι πήγαμε να βγούμε και έγινε ερώτημα για το αν ο Ηρακλής έχει το δικαίωμα να βγει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει πολλά πράγματα τα οποία έχουν να γίνουν και δυστυχώς είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Μακάρι ο κόσμος να έρθει ειλικρινά την Κυριακή στο γήπεδο να δούμε χιλιάδες κόσμου να σειραίει και έστω και για μία φορά ας έρθουν. Για να μπορέσει ο Ηρακλής. Ούτως ή άλλως το τελευταίο μάτς είναι για φέτος, στο Καφταζόγλιο. Δεν έχει άλλο. Πρέπει να, ο Ηρακλής να μαζέψει τα χρήματα που πρέπει να μαζέψει για να κάνει τις απαιτούμενες διαδικασίες. Που λέγεται πληρωμές, που μπορεί να λέγεται αύριο μεθαύριο και δεν το σκέφτεται κανένας, αλλά είναι και απόλυτα φυσιολογικό. Ότι θα πρέπει να δοθούν και κάποια χρήματα. Ένα πριν, ας πούμε, κάτι στους παίκτες για αυτό το οποίο την αφήνει. Για την άνοδο, βέβαια. Ακριβώς. Πρέπει να δοθούν τα λεφτά της εκαθάρισης, γιατί η εκαθάριση για να προχωρήσει. Σας είπα ότι είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. 305 μας είπες. Δεν είναι και λίγα. Από 25 έως 100. Ναι. Ανάλογα το γραφείο. Ναι. Καταλαβαίνετε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για αρκετές χιλιάδες ευρώ οι οποίες λείπουν. Και ο μόνος τρόπος για να μαζευτούν αυτές είναι να έρθει κοντά ο κόσμος. Ειλικρινά. Γι' αυτό το είπα βήμα με βήμα. Αν ο Ηρακλής είχε τη δυνατότητα να μπορεί να έχει από 5.000 εισιτήρια σε κάθε παιχνίδι που ήταν μέσα στα μπαράζ, ένα πολύ μικρό νούμερο σε σχέση ενδεικτικά με τη δυναμική του Ηρακλή, στην 110 χρόνια ιστορίας του, πολύ μικρό ποσοστό, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε για θέματα και θα είχαμε λύσει πολλά θέματα τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε καθημερινά. Αν με ρωτάς σαν Νίκο, αυτό που με κούρασε, που μου πεις με κούρασε, αυτό που με έφτιαξε σαν άνθρωπο είναι η καθημερινότητα. Το δηλαδή που μας έφαγε όλους αυτό το καθημερινά, ψάξτε, γιατί καταλαβαίναμε ότι και ο κόσμος έχει δώσει τα πάντα, καταλαβαίναμε ότι πρέπει να γίνουν πράγματα και όλα αυτά γινόντουσαν τσίκι τσίκι. Ευτυχώς τα καταφέραμε και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει και είμαστε, πρέπει να είναι όλος ο κόσμος πολύ περήφανος που στήριξε αυτή την προσπάθεια για τον εαυτό του, γιατί έχει κομμάτι σε αυτή την επιτυχία. Ένα μικρό κομματάκι αντιστοιχεί σε όλους μας για αυτό το οποίο κατάφερε φέτος ο Ηρακλής και είναι ένας άνθρωπος. Και είναι ένα πράγμα το οποίο όλοι οι Ηρακλήδες θα πρέπει να το έχουν τιμή για αυτό το οποίο καταφέρανε φέτος αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και κάναν όλη αυτή εδώ την προσπάθεια. Και δεν μιλάω για τη διοίκηση, μιλάω για τον κόσμο. Η διοίκηση αυτό που έπρεπε να κάνει ήταν χρέωσης, να το κάνει απέναντι στην ιστορία του Ηρακλή. Ο κόσμος όμως όλο αυτό το οποίο έκανε και κατάφερε να μαζέψει είναι πραγματικά άξιος πολλών συγχαρητήριων. Δυστυχώς μας έχει μείνει μία ουρά. Πρέπει να βγούμε και την ουρά. Δυστυχώς βγήκαμε όλο το ζώο μας με την ουρά. Θα βγούμε και την ουρά. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το εύχομαι και σας το εύχομαι και μας το εύχομαι να βρούμε και την ουρά, να βρούμε τα πάντα γιατί αξίζει. Ραντεβού στο γήπεδο, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί απάντησε σε όλα και το πιο σημαντικό, αυτό που χρειαζόμαστε όλοι μας, είναι η ενημέρωση και μας την δίνεις απλόχερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλή δύναμη.